Όταν πριν από περίπου ένα χρόνο αναλάβαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μία από τις πρώτες εντολές που λάβαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και να πετύχουμε καλύτερους όρους βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, για πρώτη φορά στην ιστορία των αστικών συγκοινωνιών και για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, έχουμε καινούργια λεωφορεία, 250 καινούργια νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Λεωφορεία τα οποία εξυπηρετούν με καλύτερους όρους τους πολίτες, ουσιαστικά δεν έχουν καθόλου θόρυβο, βελτιώνουν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και είναι απολύτως προσβάσιμα από το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό όμως είναι ένα πρώτο βήμα. Οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο της ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων στους δρόμους της Αθήνας. Έπονται τα 300 λεωφορεία φυσικού αερίου, 18 μέτρων και 12 μέτρων αντίστοιχα, 100 και 200 το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, 211 λεωφορεία στους δρόμους της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής τους επόμενους μήνες και ταυτόχρονα το νέο leasing το οποίο κάνει ο ΑΣΑ στην Αθήνα. Εκτός του διαγωνισμού, του νέου διαγωνισμού των 700 λεωφορείων. Άρα, μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ανανεωθεί πλήρως ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα και θα έχουμε βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή επίσκεψη. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα για να υλοποιήσουμε την δέσμευσή μας για περισσότερα και καλύτερα καινούρια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήδη, όπως είπε ο κ. Υπουργός, κυκλοφορούν τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 140 για την ακρίβεια στην Αθήνα και 110 στην Θεσσαλονίκη. Και έπονται ακόμα πολλά περισσότερα με βάση τον προγραμματισμό του Υπουργείου. Στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν συνολικά 900 καινούργια λεωφορεία. Ο στόχος βασικός είναι διπλός. Αφενός να προχωρήσουμε στην πλήρη αντικατάσταση του στόλου των παλιών λεωφορείων με σύγχρονα λεωφορεία, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι όλα φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν επαρκή κλιματισμό, διαθέτουν πλήρη προστασιμότητα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και νομίζω ότι οι πολίτες οι οποίοι ήδη έχουν μπει σε αυτά τα λεωφορεία διαπιστώνουν την πολύ μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα της μετακίνησής τους. Θέλω επίσης να τονίσω ότι τα λεωφορεία τα οποία βλέπετε σήμερα να κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της Αθήνας χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι αυτή μία ακόμα απάντηση των προτεραιοτήτων που δίνει η κυβέρνηση στον τρόπο διαχείρισης πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Ο σκοπός μας όμως δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε τον στόλο των λεωφορείων, είναι να αυξήσουμε και την συχνότητα των δρομολογίων. Γι' αυτό και μίλησα για περισσότερα και καλύτερα λεωφορεία. Διότι κάνουμε πράξη την δέσμευσή μας να δώσουμε έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ξεκινώντας με τα λεωφορεία και να βελτιώσουμε συνολικά την ποιότητα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μία ακόμα, θα έλεγα, απόδειξη της έμφασης που δίνει η κυβέρνηση στην καθημερινότητα των πολιτών και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο αλλά και ο ΑΣΑ και ο ΟΑΣ θα τηρήσουν απόλυτα το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει, έτσι ώστε οι πολίτες πολύ σύντομα να δουν μια σημαντική αλλαγή, μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.